Καλώς την. Καλώς σε βρήκα. Τι γίνεται. Στο καινούριο μας το σπίτι. Πολύ ωραίο, πολύ λεμπερό, πάρα πολύ ωραίο. Α, κοίτα τι ωραία που γράφουμε. Ναι. Τώρα ναι, προσπαθώ ναι. Και εγώ να αλλάξω, γιατί και εγώ συγκινούμαι. Εγώ παθαίνω αυτό. Βέβαια. Την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε τα κλάματα, δάκρυσε ο Αχιλλέας ο Μπέος, μόλις αναφέραμε το παιδί του. Εγώ, άμα βλέπω ανθρώπους με υγρά μάτια, με πιάνει και εμένα, αρχίζει. Ναι. Είσαι από αυτούς τους πολύ ευαίσθητους, ωραίους άντρες που γίνονται ερωτεύσιμοι, ξέρεις. Τι κάνετε, κυρία μου. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου πω. Ησυχία δεν είχες όμως. Παρότι λόγω καραντίνας δεν έκανες τα καθιερωμένα ταξίδια σου. Όχι, δεν τα έκανα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακριβώς. Δηλαδή ήσουν εδώ σχεδόν όλο το καλοκαίρι, στο πανέμορφο σπίτι σου. Πρώτη φορά στη ζωή μου πρέπει να σου πω. Με την υπέροχη ενέργεια αυτού του χώρου. Έτσι, έτσι. Έτσι. Αλλά δεν κάθισες ήσυχη. Όχι. Και συνεδρίες έκανες. Ναι, γιατί και τηλεόραση σε σένα έκανα. Κάποιοι είσαι γιατρός ψυχών και εσύ. Έτσι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Μπορούσες να αφήσεις περιπτώσεις και μάλιστα. Όχι, όλο το καλοκαίρι δούλεψα. Όλο το καλοκαίρι. Και έγραψες πολύ. Και γράφω ακόμη. Γράφω. Πρέπει να τελειώσω την τριλογία, σου είπα. Την τριλογία. Την τριλογία. Οπότε η τριλογία θα τελειώσει και το 21 θα εκδοθεί, διότι βλέπεις ότι εσείς οι εκδότες μας έχετε αποθαρρύνει να εκδώσουμε οτιδήποτε μέσα στο 2020. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε συγκεντρώσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε παρουσιάσεις. Έτσι λοιπόν μας δίνεται ένας πολύ ωραίος χρόνος για να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτά που θέλουμε να βγάλουμε το 2021 με μεγαλύτερη προσοχή και κέφι και όχι πολύ βιασύνη. Τι οπότε έχουμε μπροστά μας. Κοίταξε, τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τρία βιβλία τα οποία πρέπει να βγουν. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το. Από το ένα έχει να κάνει με το δίλημα εάν ένα ζευγάρι το οποίο έχει προβλήματα πρέπει να μείνει στη σχέση ή όχι. Και παίρνω όλες τις παραμέτρους που μπορεί να προβληματίσουν αυτό ένα ζευγάρι. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί την είχα και χθες αυτή τη συζήτηση. Ότι να πέσουμε όλοι πάνω σε ένα ζευγάρι, ας πούμε, που μπορεί να χωρίζει. Και λέγαμε είναι καλό. Όχι. Υπάρχει και ναι και όχι. Υπάρχει και ναι και όχι. Να το δούμε όμως, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Το δεύτερο. Μένουμε έχει λοιπόν σε μια σχέση τέτοια. Σωτήρη μου, μένουμε σε. Όχι, το απαντάς στο βιβλίο. Το απαντώ στο βιβλίο και βεβαίως παίρνω όλες τις όλες τις παραμέτρους. Αυτό θα έλεγα, γιατί κάθε περίπτωση έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Δηλαδή, παιδιά μπορεί να έχουν, μπορεί να μην έχουν. Στην περίπτωση των παιδιών, φαντάζομαι ότι έχεις και κάποιες συμβουλές για το τι κάνεις εκεί. Στην περίπτωση των παιδιών, Σωτήρη, εκείνο το οποίο είναι σωστό να μας προβληματίσει, είναι αν τα παιδιά μεγαλώνουν με ψυχική υγεία μέσα σε ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι συναισθηματικά αδιάφορο. Οπότε δίνουν ένα πάρα πολύ κακό παράδειγμα στα παιδιά τους για το τι σημαίνει οικογένεια αφενός και αφετέρου τι σημαίνει σχέση. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εκείνο το οποίο έχουμε δει από την εμπειρία μας είναι παιδιά τα οποία έχουν βιώσει συγκρουσιακές σχέσεις των γονιών τους, εύχονται οι γονείς τους να απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Και έχουμε άλλα παιδιά τα οποία εξαρτημένα από τον ένα γονιό ή από τον άλλον νιώθουν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη σκέψη ότι μπορούν οι γονείς τους να διαλυθούν. Και αφού έρθει και το διαζύγιο, έχουμε δει να είναι απόλυτα εργαλεία τα παιδιά. Ακριβώς. Στα χέρια του ενός ή ναι, του άλλου. Ακριβώς. Ο καθένας λοιπόν στο διαζύγιο βάζει τα παιδιά στη δική του φαρέτρα και τα χρησιμοποιεί ανάλογα με το ποια συμφέροντα μπορεί να έχει ή ανάλογα με τα συναισθήματα που έχουν απομείνει μέσα του από αυτόν τον χωρισμό. Γιατί λάβει υπόψη σου ότι δεν είναι έτοιμα τα ζευγάρια και τα δύο να χωρίσουν. Μπορεί να είναι περισσότερο προετοιμασμένος ο άντρας, λιγότερο η γυναίκα και το αντίθετο. Εκείνος λοιπόν ο οποίος είναι λιγότερο προετοιμασμένος να φύγει και έχει, αν το θέλεις, ακόμη συναισθήματα, όχι απαραίτητα αγάπης. Μπορεί να είναι ανασφάλειες, μπορεί να είναι καπρίτσιου, μπορεί να είναι εγώ δεν φεύγω, συνήθειας. Πρέπει να σου πω είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί και τα περισσότερα προβλήματα. Εκείνος ο οποίος νιώθει ότι η σχέση αυτή έχει τελειώσει και κρατά ό,τι καλό έχει μείνει, μπορεί και το καλό να είναι και τα παιδιά, τότε αυτές οι σχέσεις μετά από το διαζύγιο εξελίσσονται πολύ πιο θετικά από ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι ήταν κάτω από την ίδια στέγη. Εγώ έχω τον κινησμό να λέω ότι προφανώς ο ένας λυτρώνεται από τους δύο στην αρχή του χωρισμού, αλλά στο τέλος είναι πολύ καλό και για τους δύο. Βεβαίως. Όταν μιλούμε για ένα τοξικό περιβάλλον όπως το περιέγραψες εσύ, για το ζευγάρι, για τα παιδιά, μπαίνουν στη μέση πεθερικά συμπεθέρια το ένα το άλλο. Ακριβώς. Αυτό απλώνεται
και μολύνει τους πάντες. Ακριβώς. Και οι δέκτες, οι ευαίσθητοι δέκτες, είναι τα παιδιά. Τα οποία, είτε λόγω του νεαρού, της ηλικίας συνήθως, γιατί πρέπει να σου πω ότι η μεγαλύτερη συχνότητα των διαζυγίων την έχουμε γύρω στην εφηβεία. Τα διαζύγια περνάνε, έχουν μία κλιμάκωση, δηλαδή ξεκινάμε από τα 3 χρόνια, πάμε στα 7 και πάμε μετά στα 15. Του τύπου κάνω υπομονή για τα παιδιά. Κάνω υπομονή για τα παιδιά ή τα παιδιά μου είναι μικρά ή χρησιμοποιώ τα παιδιά μου, εκείνος ο οποίος είναι ανασφαλής και ανέτοιμος να φύγει από τη σχέση, χρησιμοποιεί τα παιδιά, γατζώνεται πάνω από τα παιδιά για να μην φύγει. Και τα παιδιά, όσο νεαρά στην ηλικία είναι σωτήρι μου, τόσο πολύ πιο δύσκολα μπορούν να δεχτούν τους γονείς τους να χωρίσουν. Και αυτό γιατί. Γιατί είτε η πνευματική τους κατάσταση, η διανοητική τους κατάσταση, είτε η συναισθηματική τους νοημοσύνη, δεν τους επιτρέπει να διεργαστούν το καλό των γονιών τους. Εκείνο που πρυτανεύει στα παιδιά αυτά είναι η ασφάλειά μου, η συνήθειά μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου. Και αν εγώ φοβάμαι και κρύβομαι πίσω από την καρέκλα ή κλείνουμε στο δωμάτιό μου όταν εκείνοι έχουν τις δικές τις δύσκολες στιγμές, πάντα ελπίζει το παιδί ότι η επόμενη στιγμή θα είναι γλυκιά. Εκείνοι οι οποίοι ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα το διαζύγιο των γονιών τους είναι οι έφηβοι. Και αυτό γιατί καταλαβαίνεις, γιατί έχουν ήδη φύγει από την οικογένεια τα περισσότερα παιδιά. Ζητούν τη δική τους ανεξαρτησία, τη δική τους ελευθερία. Πολλά από αυτά είναι φοιτητές, φεύγουν από το σπίτι. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχουν τον περίγυρό τους από τους φίλους τους. Δεν είναι πια οι γονείς αυτοί οι οποίοι τα στηρίζουν, αλλά είναι οι φίλοι τους. Όταν λοιπόν έχουν τους φίλους τους οι οποίοι τους συμπαραστέκονται, το να δούνε τους γονείς τους να χωρίζουν, που αυτό είναι πολύ συχνό στην εφηβεία και θα σου εξηγήσω γιατί, τους είναι πολύ πιο εύκολο να το χειριστούν αυτό. Και το έλεγα αυτό γιατί, όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν, Σωτήρη μου, δεν μας χρειάζονται τόσο πολύ. Εμείς βεβαίως πολύ δύσκολα το εστερνιζόμαστε αυτό, όταν χάσουμε δηλαδή κάποια προνόμια ως γονείς και από τα παιδιά μας δεν είναι τόσο πολύ εξαρτημένα από εμάς. Αυτό μας δυσκολεύει. Τα παιδιά μας όμως, φυσιολογικά, θα πρέπει σιγά σιγά να απομακρύνονται από εμάς. Και εμείς να αφήσουμε το σκηνή λιγάκι να απομακρύνεται, ούτως ώστε τα παιδιά μας να εξατοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι τότε, αφού τα παιδιά φύγουν από τον περίγυρο και δεν έχουμε ένα θέμα κοινό συζήτησης, ανακαλύπτουμε με ποιον κοιμόμαστε. Έλατε. Τότε γνωρίζουμε με ποιον άντρα είμαστε ή ποια γυναίκα είμαστε. Άρα είναι και το ανάχωμα για να μην διαλυθεί η σχέση το παιδί. Ακριβώς. Αναφυσβήτητα. Στις προβληματικές σχέσεις, Σωτήρη, δυστυχώς, το παιδί, όπως το λες, είναι το ανάχωμα. Συγγνώμη, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί αυτά δεν διαχωρίζονται στο συναίσθημά τους στα ζευγάρια. Ότι είναι άλλη σχέση με το παιδί, είναι άλλη σχέση με τον άνθρωπό μου. Ένας από τους λόγους σωτήρης σωμαντικούς που λέμε ένα ζευγάρι αν είναι έτοιμο να παντρευτεί, είναι πόσο ωριμότητα διαθέτει. Όταν λοιπόν είναι ένας ώριμος άνθρωπος που μέσα σε όλα αυτά μπορεί να ξεχωρίσει και αυτό το οποίο λες εσύ, τότε πραγματικά είναι έτοιμος να παντρευτεί. Παντρεύομαι. Δεν σημαίνει φοράω νηφικό και φοράω παπηγιόν και πάω στην εκκλησία, που τώρα βέβαια δεν έχουμε και τις δεξιώσεις. Αλλά είναι να μπορέσω να συμβιώσω με έναν άνθρωπο, αφενός με διαφορετικού φύλου, άρα άλλον άνθρωπο, και ένα «ον» το οποίο προέρχεται από ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, συναισθηματικό, κοινωνικό, οικονομικό από το δικό μου. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο παντελώς άγνωστους ανθρώπους, που όταν τους λες και τους δύο τους βλέπεις, λες ναι είναι και οι δύο άνθρωποι, αλλά είναι τελείως διαφορετικά όντα. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν όταν φτάσουμε σημείο σε ηλικία γάμου, να έχουμε την ωριμότητα αυτό να το ενστερνιστούμε. Και αυτό πώς φαίνεται. Φαίνεται με το να μην προσπαθήσουμε τον άλλον να τον βάλουμε μέσα στα δικά μας καλούπια για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε μαζί του. Οι περισσότεροι από εμάς αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τον σύντροφό μας. Προσπαθούμε να τον βάλουμε μέσα στο δικό μας καλούπι για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι. Αδιάφορα αν είναι ο άλλος ευχαριστημένος ή όχι, έτσι. Να σου πω όμως κάτι, γιατί τώρα κι εγώ πια στα στρογγυλά 50 μου το βλέπω. Τόσο. Ευχαριστώ. Αγαπιόμαστε τώρα, μην... Ναι, είναι λοιπόν, αλήθεια αυτό. Αυτό δυστυχώς το ακούς
στα 30, 35, 40, εκεί που παντρεύονται οι περισσότεροι άνθρωποι, mm-hmm. στη δεκαετία αυτή 30 με 40 mm-hmm. παντρεύονται, το ακούς θεωρητικά. Δηλαδή δεν έχεις οριμάσει εσύ συναισθηματικά για να καταλάβεις ότι δεν έχει καμιά αξία και να μπορέσεις να τον αλλάξεις, γιατί πες ότι η γυναίκα σου, η σύντροφό σου, η αραβωνιά σου είχε αδυναμία. Και λέει θα πάω με τα νερά του για να... γιατί όπως λες είναι γραπωμένη. Ακριβώς. Σε έναν άνθρωπο. Δεν αυτά ξέρεις ότι δεν. Δεν αντέχεται αυτός ο τύπος. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε. Τα υπόλοιπα βιβλία. Τα υπόλοιπα βιβλία. Το δεύτερο λοιπόν βιβλίο πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε από την, μέσα στην καραντίνα και έχει να κάνει με τη συναισθηματική κακοποίηση μέσα στο ζευγάρι. Mm. Πράγμα το οποίο πρέπει να σου πω ότι κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Μα το έλεγε γιατί κάναμε αρκετέ συνδέσει στην καραντίνα. Ακριβώς. Λοιπόν, ότι αυτό ο εγκλεισμός ναι. έβγαλε πολύ άγριες καταστάσεις στα ζευγάρια. Πολύ. Και είναι αυτά που προσπαθούσαμε στο καλοκαίρι με τις συνεδρίες να θεραπεύσει. Ακριβώς. Λοιπόν, και εκείνο το οποίο είδαμε ότι συνέβαινε και συμβαίνει στα ζευγάρια, απλώς βγήκε όλο στην επιφάνεια αυτό και γιγαντώθηκε, είναι η συναισθηματική κακοποίηση. Η συναισθηματική κακοποίηση είναι να σου είμαι ελεγκτικός, να θέλω το κάθε τι να το ελέγχω εγώ, είναι το να σου υποτιμάω και να σε επικρίνω συνεχώς, να μην θεωρώ ότι είσαι αρκετός ή αρκετή για μένα, ούτως ώστε μονίμως να σε έχω από κάτω, να αποτελείς εσύ σκαμνάκι για να ανέβω εγώ και να φανώ μεγαλύτερος, χωρίς να σκέπτομαι, Σωτήρη, εδώ είναι το περίεργο, ότι σε επέλεξα. Είσαι επιλογή μου. Από τη στιγμή που είσαι επιλογή μου, είσαι απεικόνισή μου. Άρα να σε υποτιμήσω, να σε προσβάλλω, να σε βάλω από κάτω, να σε μαυρίσω. Αντανάκλαση έτσι, στην επιλογή μας. Ακριβώς. Είμαι εγώ. Να πούμε ένα γεια γιατί κάνουμε και live μετάδοση. Πού είμαστε στο Facebook. Ωραία. Είμαστε και στο Facebook. Πολύ ωραία. Να μας βλέπετε και από εκεί όταν δυσκολεύεστε. Τώρα μπορείς να μας βλέπετε από το σπίτι, αλλά να το έχετε πάντα υπόψη σας ότι μπορείτε και διαδικτυακά εννοείται. Περίφημα. Βλέπω η εξέλιξη είναι φοβερή στο TRT, οπότε, Σωτήρη μου, αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά τη διάρκεια αυτής του εγκλεισμού που είχαμε. Το τρίτο βιβλίο που θαρώ ότι για μένα είναι και η κορονίδα. Κρατήστε όμως πριν πάμε στο τρίτο αυτό που είπε. Ναι. Ό,τι κάνουμε σε βάρος του ανθρώπου μας, είναι αντανάκλαση στη δική μας επιλογή. Αναφυσβήτητα. Αναφυσβήτητα. Μην το ξεχνούμε. Κανείς δεν μας υποχρέωσε να πάμε με έναν άνθρωπο, τουλάχιστον στην εποχή μας, έτσι. Κανείς δεν μας υποχρεώνει να είμαστε με έναν άνθρωπο και κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να νιώθει ότι άπαξ και παντρεύεται, ο άνθρωπος αυτός είναι δικός του και δεν έχει ελευθερία να κάνει τίποτε άλλο στη ζωή του παρά να είναι μαζί. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο, όπως σου έλεγα, θεωρώ ότι είναι η κορονίδα, Σωτήρη mm-hmm. μου. Γιατί απευθύνεται στους γονείς αυτό το βιβλίο. Και εκεί περιγράφεται το πώς ο γονιός παράγει ένα παιδί ή το διαπαιδαγωγεί ή το μεγαλώνει για να γίνει μια κακοποιητική προσωπικότητα όταν μεγαλώσει και γίνει ζευγάρι με έναν άλλον άνθρωπο. Mm. Πρέπει να σου πω ότι ο γονιός το κατασκευάζει αυτό. Και γι' αυτό έχουμε δει ότι ζευγάρια τα οποία κακοποιεί ο ένας τον άλλον και οι δύο έχουν ζήσει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και έχουν οι ίδιοι γίνει θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς. Αυτό λοιπόν, το πώς μεγαλώνουμε ένα παιδί και ποιες δικές μας συμπεριφορές είναι εκείνες οι οποίες επηρεάζουν την προσωπικότητα του παιδιού κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το παιδί αυτό όταν μεγαλώσει να γίνει ή θύμα ή θήτης. Αυτό ήθελα να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι κανόνες βεβαίως έχουν τις εξαιρέσεις τους, αλλά είναι απίστευτο πώς επαναλαμβάνουν και κυρίως από την πλευρά που κάποιος έχει την εξουσία ένα μοντέλο συμπεριφοράς. Οι άνθρωποι. Δηλαδή, αντί αυτό που το απέρριπταν mm-hmm. έτσι, σε όλα τους τα χρόνια, τελικά το αναπαράγουν όταν έρχονται εκείνοι. Γιατί είναι το πιο οικείο. Στη δικιά τους οικογένεια. Σωτήρη μου, όταν μεγαλώνουμε ένα παιδί, όταν γινόμαστε γονείς, την πρώτη συμπεριφορά την οποία βγάζουμε στην επιφάνεια ως γονεϊκή συμπεριφορά δική μας, είναι αυτή την οποία εμείς έχουμε βιώσει. Την οποία εμείς την έχουμε ζήσει από τους δικούς μας τους γονείς. Παρόλο που πάρα πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε αυτό το οποίο εγώ βίωσα,
δεν θα το κάνω στα παιδιά μου. Πρέπει να σου πω ότι η πρώτη μας αντίδραση είναι αυτό που έχει, αν το θέλεις, τυπωθεί μέσα μας. Αυτό το οποίο έχει αποτελέσει την μνήμη μας, την κυταρική μας μνήμη. Και αυτή η συμπεριφορά βγαίνει τελείως αυθόρμητα. Όταν αυτό το αντιληφθούμε, γιατί αρκετοί γονείς το καταλαβαίνουν αυτό, πάλι υπόσχονται στον εαυτό τους ότι θα την αποφύγουν αυτή τη συμπεριφορά. Εκείνο το οποίο πάντως είναι γεγονός είναι ότι αν οι ίδιοι δεν μπουν μέσα σε μια αυτογνωσιακή διαδικασία, δεν πρόκειται αυτές τις συμπεριφορές να τις σταματήσουν, να τις επαναλαμβάνουν. Αυτό λοιπόν το βιβλίο πραγματικά ενθαρρύνει το γονιό, είτε έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον είτε όχι, να αντιληφθεί ποιες συμπεριφορές του είναι εκείνες οι οποίες αποτυπώνονται στην προσωπικότητα του παιδιού και όταν μεγαλώνει το παιδί αυτό ή γίνεται αυτός ο οποίος δέχεται, αυτό που δέχεται την κακοποίηση ή αυτό που κάνει την κακοποίηση. Θαρώ λοιπόν ότι αυτό το πραγματικά το βιβλίο ίσως είναι και το πιο δυνατό από τα τρία, παρόλο που εγώ τα αγαπώ και τα τρία γιατί έχω περάσει ατέλειωτες ώρες γράφοντας. Είσαι στο ρετούς τώρα, τι κάνεις? Είμαι στο ρετούς του δεύτερου. Okay. Το τρίτο το έχω ξεκινήσει, έχω προχωρήσει αρκετά, αλλά δουλεύω το ρετούς. Το πρώτο είναι τελείως, είναι τελειωμένο, είναι έτοιμο. Το δεύτερο το ρετουσάρω, γιατί γράφοντας το τρίτο, μου έρχονται στο μυαλό αυτό που έχω γράψει στο δεύτερο. Οπότε γυρίζω πίσω στο δεύτερο και διορθώνω πράγματα, γιατί μου χτυπάνε καμπανάκι στο τρίτο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έτσι είναι μια τριλογία βιβλίων, η οποία δεν θέλω να πω ότι θα είναι τα τελευταία βιβλία τα οποία θα γράψω, γιατί αυτό λέω κάθε φορά. Γιατί ήδη, εσύ, ήδη πάμε, σε ποιο αριθμό? Με τα τρία αυτά πάμε στα 12. Wow. Ναι, μια ντουζίνα βιβλία. Ναι, στα 12. Και να φανταστείς ότι είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι μόλις γράψω 10 θα τελειώσω. Θα σταματήσω. Να σου πω τώρα. Δεν τώρα με πιστεύει κανένας. Το λένε ως ερώτημα από το control και είναι κάτι που κι εγώ το έχω δει πολύ συχνά να συμβαίνει. Γιατί τα κορίτσια εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια, είναι αυτά που έχουν την δύσκολη εφηβεία? Στη γενιά μου ήταν πονοκέφαλος για τον γονιό όταν το αγόρι έφτανε στην εφηβεία. Mm-hmm. Γινόταν η έκρηξη των ορμονών και μετά γινόταν η έκρηξη με τα πάντα, αμφισβήτηση, δεν σ' αναγνωρίζω, συγκρούσεις, τέτοια πράγματα. Γιατί συμβαίνει με τα κορίτσια? Έχει να κάνει με το μοντέλο της ζωής που έχει αλλάξει? Κοίταξε, το μοντέλο αφορά και στα αγόρια και στα κορίτσια. Δεν είναι διαφορετικό. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πάντα το κορίτσι ήταν πιο δύσκολα διαχειρίσιμο. Εκείνο που, αν το θέλεις, δεν έβγαζε αυτή τη δυσκολία στην επιφάνεια, ήταν ότι ο μπαμπάς ήταν πολύ δεσποτικός. Ο μπαμπάς της γενιάς της προηγούμενης, έτσι, από αυτή που βιώνουμε τώρα, ήταν πολύ πιο δεσποτικός στα κορίτσια. Ο μπαμπάς, λοιπόν, σήμερα έχει γίνει πολύ πιο χαλαρός. Έχει γίνει, αν το θέλεις, όχι περισσότερο συνεργάσιμος, αλλά ίσως και περισσότερο συμμετοχικός και περισσότερο χαλαρός με τις κοπέλες. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτά τα μοντέλα τα οποία λες εσύ και τα οποία απευθύνονται περισσότερο στις γυναίκες παρά στα αγόρια, αν έχεις προσέξει. Είτε αυτό λέγεται σώμα, είτε αυτό λέγεται σεξουαλικότητα, είτε αυτό λέγεται το πώς αρέσουμε και το πώς γραπώνουμε ένα αρσενικό. Αυτό περισσότερο αφορά στα κορίτσια. Τα κορίτσια λοιπόν, όπως σου έλεγα, ήταν πάντα πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμα. Και αυτό γιατί? Γιατί οι ορμόνες τους είναι πολύ πιο επαναστατημένες από ότι είναι στα αγόρια. Mm. Τα αγόρια, πρέπει να σου πω ότι την εξουσία του πατέρα, όταν η σχέση αυτή είναι καλή, πρέπει να σου πω ότι τη σέβονται. Τα κορίτσια δεν θα τη σεβαστούν, θα τη φοβηθούν και θα βρουν πλάγιους τρόπους να την ξεπεράσουν. Άρα θα καταπιούν όλη αυτή την επανάσταση που γίνεται. Ακριβώς. Στο σώμα τους και μέσα τους, mm-hmm, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάς, μπορεί να βγάλουν ότι κόντρα με τη μάνα τα κορίτσια. Τα κορίτσια πάντα έχουν κόντρα με τη μάνα κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Okay. Και αυτό γιατί υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ τους και ιδιαίτερως αν η μαμά είναι καλοβαλμένη, είναι σύγχρονη, είναι περιποιημένη, είναι όμορφη, έχει καριέρα. Πρέπει να σου πω, στο κοριτσάκι ρίχνει ίσκιο. Αν η μαμά, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, Σωτήρη μου, δεν έχει κατέβει από το θρόνο να βάλει στο θρόνο την εφηβικό της. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι σύγκρουση. Τρία βιβλία που τα περιμένουμε στα μέσα του 21. Ναι. Αφού
περάσει λέλα από αυτή που περνάμε, ναι. Με αυτή την ελπίδα πορευόμαστε για πάρα πολλά σχέδια. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ για πολύ. Για το ωραίο ποδαρικό. Ήρθες. Λίγους ανθρώπους έχουμε ακόμη εδώ στο πλατό υποδεχθεί. Είσαι από τους 3-4 που ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου έδωσες αυτό το προνόμιο. Εξάλλου χαίρομαι κάθε χρόνο να σου λέω καλή τηλεοπτική σεζόν. Στην εύχομαι και πάρα, φέτος. Πάρα πολύ. Έτσι, όλοι έχουμε ανάγκη τις ευχές των άλλων και όλοι έχουμε ανάγκη την ενέργεια των άλλων. Αυτό. Έχουμε ανάγκη από καλή ενέργεια. Έτσι. Και έχουμε ανάγκη από το να μας λένε μας αγαπούν. Και απογοητευόμαστε, Σωτήρη μου, όταν αρνούνται την αγάπη μας. Όταν κάποιος δεν δέχεται την αγάπη που του προσφέρουμε. Τότε αυτό είναι η μεγαλύτερη απόρριψη και η μεγαλύτερη απογοήτευση. Να έχεις μια ωραία τηλεοπτική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι τα λες μέσα από την καρδιά σου.